Ευθύνες επιρρύπτει ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας Κώστας Κεραμιδάς στην Νεολαία Εθελοντισμού και Ανάπτυξης Καβάλας για την μη συμμετοχή των εθελοντών τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masterfin 2015. Όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Κεραμιδάς, ορισμένα άτομα αφού εγγράφηκαν δεν συμμετείχαν, ενώ προμηθεύτηκαν μπλουζάκια και διαπιστεύσεις. Ταυτόχρονα διευκρίνησε ότι υπήρξαν εθελοντές που μεμονωμένα βοήθησαν σε αυτή τη διοργάνωση. Πριν το Masterfin ήρθε σε επαφή ο αρχηγός, ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Μιχαηλίδης. Κάναμε τις συνεντεύξεις των εθελοντών. Εκεί καταγράφηκαν περίπου 70-80 εθελοντές. Περάσαμε και από συνέντευξη και στη συνέχεια πολλοί ήρθαν, πήραν και μπλουζάκι, πήραν και καπέλο που δίναμε στους εθελοντές. Και δεν συνέχισαν και υπάρχουν αρκετές κοπέλες οι οποίες είναι μονίμως εδώ κάθε μέρα. Αυτές φυσικά θα τις δώσουμε και ένα πιστοποιητικό ότι βοήθησε. Στην ουσία όμως δεν είχαμε κάποια βοήθεια. Εμείς δεν δίνουμε ούτε εισιτήρια για να δεις θέατρο ούτε φεστιβάλ. Είναι 100% εθελοντική η προσφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν κατάλαβαν το μέγεθος της διοργάνωσης του FinMas, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, και πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τέτοιες διοργανώσεις. Είναι ένα μελανό κομμάτι στην όλη διοργάνωση. Θελοντής είναι αυτός που θέλει και προσφέρει, έτσι. Πέρα από αυτό, με την πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον ΝΟΚ, τον Ναυτικό Όμιλο και τον πρόεδρό του, είχαμε συνοηθεί να παρέχουμε θελοντές. Δεν είχαμε πει ούτε τον αριθμό, ούτε κάτι τέτοιο. Αρχικά λέγαμε ότι θα τους οργανώσουμε από κοινού, πράγμα όμως που δεν έγινε. Και το έχουν αναλάβει μόνοι τους και καλά έχουν κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω αν έχουν πάρει κάποιο εξοπλισμό. Σε αυτό προφανώς είναι υπεύθυνη η διοργάνωση και αυτός που χειρίζει τους εθελοντές. Και το πώς θα τους κάνει έτσι ώστε να τα φέρουν πίσω ή να έρθουν πίσω στη διοργάνωση και να δουλέψουν για αυτήν. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των εθελοντών, όπως έχω διαβάσει σε δημοσίευμα, έγραφε για 200 εθελοντές. Η ομάδα μας προφανώς απαριθμεί λιγότερους, γύρω στους 150. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούσαμε ποτέ να πούμε ότι θα σας παρέχουμε 200 εθελοντές, είτε είναι 210 είτε είναι 170. Ο αριθμός δεν μπορεί προφανώς να μοιραστεί. Από την νεολαία εθελοντισμού είναι γύρω στα 20 άτομα, χωρίς να είναι αυτό απόλυτο. Όμως προφανώς, επειδή ο καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα στην διοργάνωση. Όπως μπορείτε να δείτε στην ανακοίνωσή μας στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, η ανακοίνωση γράφει ότι απλά συμμετέχουμε και στηρίζουμε το Fin World Masters. Δεν αναφέρουμε ούτε τον αριθμό των εθελοντών, ούτε κάποιο άλλο σχόλιο γι' αυτό.